Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, 3η 17 Μαρτίου 2015. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Αλεξίου Οσίου, του ανθρώπου του Θεού και θεοστηρίκτου ομολογητού. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr. Ανοιξιάτικη σήμερα ημέρα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω και το λέω καθημερινά. Ντυθείτε καλά, ιδιαίτερα τα πρωινά. Και η θερμοκρασία δεν θα είναι καλύτερη και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πτώση. Οπότε ο ήλιος θα φοράει τη μασέλα του. Προσέξτε λοιπόν, γιατί οι ανοιξιάτικες γρήπες είναι οι πιο επικίνδυνες. Εμείς τα λέμε για να τα ακούμε και εμείς, φυσικά, κυρία μου, για να προσέξουμε. Λοιπόν, σήμερα αποχαιρετούμε μια κυρία, αν και στους εκλειπώντες δεν αναφέρεται ο τίτλος, είναι αδόκιμος ο τίτλος, αλλά με την βαθύτερη έννοια της κυρίας που πρόσφερε στον τόπο, που σημάδεψε θετικά, αν θέλετε, την πορεία του Ιδρύματος, του γεροκομείου μας, με την παρουσία της εκεί από τη θέση της Προέδρου και φυσικά αναφέρομαι στη Βιβλία της Τηλιανίδου. Ήτανε πολύ αναπάντηχος ο χαμός της, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ξεκινώντας για ένα μικρό ταξίδι στη γειτονική Κομωτινή με ένα λεωφορείο όπου θα πήγαιναν κυρίες να εκκλησιαστούν και να συναντήσουν εκεί τον γνώριμο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής. Ανεβαίνοντας λοιπόν στο λεωφορείο, η Βιβλία Στυλιανίδου αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και έπεσε κατά γης με αποτέλεσμα να χάσει συγχρόνως και τη ζωή της σχεδόν ακαρία. Επειδή όλοι λίγο πολύ γνωρίζαμε τη Βιβλία της Στυλιανίδου και γνωρίζαμε και τον αγώνα της για το γυροκομείο της Ξάνθης και γενικότερα για τα κοινά, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και φυσικά το καλό ταξίδι σε εκείνες τις γειτονιές που οι ψυχές αναπαύονται. Στους συγγενείς της, στον άντρα της, τον κύριο Θεόδωρο και τα παιδιά της, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Βέβαια, η Ξάνθη δεν αποχαιρετάει σήμερα μόνο τη Βιβλία, αποχαιρετάει και ένα νέο άνθρωπο 41 ετών που έφυγε έτσι άδοξα, όπως λέμε, ένα νέο παιδί ουσιαστικά γνωστής οικογένειας και κοντολογής φεύγουν άνθρωποι από κοντά μας χωρίς κυριολεκτικά, χωρίς να το πάρουν μυρωδιά. Άνθρωποι νέοι, άνθρωποι μεγαλύτεροι, φτωχαίνει η Ξάνθη, χάνοντας έτσι πολύ ουσιαστικό και σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Στους ανθρώπους που μένουν πίσω και ο χρόνος πολλές φορές σταματάει. Εκτός από τα συλληπιτήρια και τις φραστικές συμπαραστάσεις, καλό θα είναι η πέριξ, τέλος πάντων, του περίγυρου, του οικογενειακού ή φιλικού περίγυρου αυτών των ανθρώπων, να στηρίξουν με κάθε τρόπο αυτές τις οικογένειες, αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι αυτές οι στιγμές που ο άνθρωπος πραγματικά χρειάζεται τον άνθρωπο κοντά του. Η ζωή όμως συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζεται πολλές φορές με αυτούς που μένουν πίσω να χαιρετάν αυτούς που φεύγουν, να αναρωτιούνται αν τελικά είναι αυτό που λέει και ένα τραγούδι, είναι τυχεροί αυτοί που φεύγουν νέοι ή αν είναι τυχεροί αυτοί που μένουν πίσω. Είναι λίγο μακάβριο βέβαια, αλλά στις δυσκολίες της καθημερινότητας και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι στο πλανήτη Γη και φυσικά οι Έλληνες, πολλές φορές περνάει και αυτό από το μυαλό κάποιων ανθρώπων, με αποτέλεσμα δυστυχώς κάποιους από αυτούς τους υπερευαίσθητους να τους οδηγεί και σε απεινοημένες πράξεις, πράγμα το οποίο και πάλι δυστυχώς ανθίζει στην περίοδο
που βιώνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Γίνεται πολλής λόγος και θα αρχίσω από πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα και αφορούν και στα ενδιαφέροντα των πολιτών που εραρχούνται, πιστεύω, πρωτίστως τα θέματα υγείας πάνω απ' όλα και στη συνέχεια τα θέματα οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αν παγώσεις, κυρία μου, όμως, πώς να έχεις την υγεία σου? Και αν δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις το πετρέλαιο, πώς θα ζεσταθείς? Είναι αλληλένδετα αυτά. Θα μου πείτε τώρα τα λες αυτά, ρε Καμαρίδη, στην ουρά του χειμώνα. Τελειώνει. Αν δε που τελειώνει. Εντάξει, μπορεί να πάρουν λίγες μέρες με λιακάδες, αλλά μην ανάψετε μια μέρα καλοριφέρη σόμπα. Μην ανάψετε δύο μέρες. Για να δούμε. Σαφώς και είναι ακόμη το αγαθό του χειμώνα αυτό που ενδιαφέρει και αφορά. Και ακόμη περιμένει ο κόσμος να πάρει το επίδομα πετρελαίου και ακόμη περιμένει ο κόσμος να το εξηγήσει κάποιος γιατί η τιμή στο πιτόνι, στην κάνουλα, αυξάνεται τη στιγμή που η τιμή στο βαρέλι, όπως είπα χαρακτηριστικά προχθές, μειώνεται. Έχουμε δηλαδή μία σεζόν που ξεκινάει με προκαταβολές του επιδόματος θέρμανσης, συγγνώμη, και όχι γιατί ήταν κάποια άλλη κυβέρνηση τότε και τώρα μια άλλη. Αλλά έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε καλά. Με προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Και τώρα στην ουρά, και ενώ περίμενε ο κόσμος να μπει η δεύτερη και η τρίτη δόση, μετά δηλαδή την ολοκλήρωση της πληρωμής από πλευράς των πολιτών, ακούμε εδώ και δύο μήνες. Κάθε τόσο ότι ήδη πιστώνονται οι λογαριασμοί, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, και τελικά ακόμη δεν έχουν μπει τα χρήματα. Κάποιοι περιμένουν από αυτά, και μην σας κάνει εντύπωση, να ζήσουν ή να καλύψουν άμεσες ανάγκες. Πηγαίνουν καθημερινά και ξανά και ξανά και στείνονται στις ουρές για να δουν να ενημερώσουν τα βιβλιάρια τους. Δεν υπάρχει σάλιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά την ίδια στιγμή επαναλαμβάνω, το πετρέλαιο φτάνει πάλι το 1 ευρώ. 97 λεπτά. 1 ευρώ από τα 80, τα 75 λεπτά που είχε πέσει, φτάνει πάλι το 1 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση, συγγνώμη, της τάξης του 30% σε 2 μήνες, 30% σε 2 μήνες. Και κανένας δεν μιλάει. Ξέρω ότι το ανέφερα και την περασμένη εβδομάδα, αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση και μεγάλη απορία. Απ' τη μια αυξάνεται το προϊόν τη στιγμή που πέφτει το αργό. Την ίδια στιγμή έπρεπε να δοθεί το επίδομα εδώ και 2 μήνες και κοροϊδεύεται ο κόσμος και δεν έχει δοθεί ακόμη τίποτα. Και από την άλλη δεν μιλάει κανένας. Αυτό συμπαθάτε μαλά το καταλαβαίνω. Ακούω έτσι πολλά παράπονα κατηδίαν, πολλές συζητήσεις καφενείο. Αλλά κατ' ουσίαν, κανένας θεσμικός παράγοντας δεν βλέπω να συγκινείται. Όσον αφορά τις άλλες καταβολές που έγιναν βέβαια και σύριαλ, είτε αυτό αφορά στους βαμβακοπαραγωγούς που σήμερα πληρώνονται, είτε σε κάτι άλλο, λέγεται πλέον και είναι είδηση, δεν είναι πληροφορία, είναι πλέον είδηση, είναι κάτι παραπάνω από σαφές, ότι για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες δανείζονται χρήματα από κάποιες άλλες πηγές. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πληρώσω παραγωγούς, δανειζόμαστε εσωτερικό βέβαια δάνειο από ένα ταμείο. Θέλουμε να πληρώσουμε τις ανάγκες εκείνου ταμείου, γίνεται εσωτερικός δανεισμός από ένα άλλο ταμείο. Δηλαδή γίνεται μια περιφορά οικονομικών αποθεμάτων για την πληρωμή εκείνης στιγμής όπου υπάρχει άμεση ανάγκη και προτεραιότητα. Με αυτά και με αυτά όμως, η χώρα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να επιβιώσει και είναι γνωστό. Ακούμε πολλά για το Grexit, για το Gratzident και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται τελευταία. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάμε σε Grexit. Δεν συμφέρει σε κανένα κακά τα ψέματα.
αν και πάντοτε υπάρχει η περίπτωση του ευνηδιασμού, δεν συμφέρει σε κανέναν, κυρίες και κύριοι. Γιατί αν συνέφερε έστω και στο ελάχιστο στους Γερμανούς ή στους Γάλλους, γενικότερα στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα είχαμε πάρει ήδη την κλωτσιά μας εδώ και καιρό. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Πλην όμως, για να βρεθούν τα χρήματα και να μην καρκινοβατούμε όπως σήμερα, σχεδόν βέβαιο θεωρώ το ότι θα υπογραφεί και το μνημόνιο νούμερο 3 από μια αντιμνημονιακή, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, συγκυβέρνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό βλέπω και εκτιμώ. Την άλλη εναλλακτική δεν τη γνωρίζω. Και δεν τη γνωρίζω εγώ, όπως και κανένας άλλος πολίτης, γιατί δεν έχει εκφραστεί ποτέ μια συγκεκριμένη εναλλακτική, η οποία ενδεχομένως να τεθεί ως αντιστάθμισμα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι μέσα στο ευρώ, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα γίνει, αλλά σαφώς με την υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως κοκκινοσκουφίτσα ή ως τα τρία γουρουνάκια και ο κακός λύκος. Δεν έχει σχέση πώς θα χαρακτηριστεί και πώς θα το πούνε. Θα υπάρξει. Γιατί αν δεν υπάρξει και δεν δοθούν σταδιακά αυτά τα 40-50 δις που περιμένουμε για να μπορέσουμε να υπάρξουμε, τότε πάμε κατά διαόλου. Απλά πράγματα. Θα είναι όμως σωστό, αν όλα κυλήσουν έτσι, να μπει εδώ ένα τέλος και να αρχίσει μια διαχείριση χρηστή. Όλα αυτά απασχολούν βέβαια την πολιτική ζωή του τόπου και εμέσως, για να μην πω αμέσως, όλους εμάς. Ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που ταλανίζει την κοινωνία μας και όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, αλλά στις τελευταίες 3 μέρες σαφώς περισσότερο, είναι το θέμα που έχει πλέον όνομα και αναφέρομαι στον Βαγγέλη Γιακουμάκη, το νεαρό παλικάρι που βρέθηκε τελικά νεκρός την περασμένη Κυριακή και κηδεύεται σήμερα στους Αρμένους, στο χωριό του εκεί στην Κρήτη. Ξεδιπλώνεται λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία. Και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη γαλακτοκομική σχολή των Ιωαννίνων, αλλά και γενικότερα όπου υπάρχουν σχολεία, σχολές, στρατός, το γνωστό bullying. Δεν μου αρέσει η έκφραση. Αλλά όπως και να το κάνουμε, για αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα αναφέρομαι και αναφερόμαστε και διάβασα την ανακοίνωση που εξέδωσε το Κέντρο Πρόληψης της Άνθης, το οποίο κάνει μία επισήμανση και λέει πως εμείς σαν γονείς την παιδεία που δίνουμε στα παιδιά μας, τις νουθεσίες που κάνουμε για το πώς θα συμπεριφέρονται μέσα και έξω από το σχολείο και ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται στην εφηβεία. Και λέει λοιπόν στην ανακοίνωσή του το Κέντρο Πρόληψης, οι νοθεσίες που κάνουμε στα παιδιά μας είναι σε παιδιά εν δυνάμει θύματα του λεγόμενου bullying. Ή μήπως θα δούμε και θα πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι και τα παιδιά που είναι οι θύτες αυτής της κατάστασης της ιστορίας, πάλι παιδιά δικά μας είναι. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις νουθεσίες στα παιδιά μας ως εν δυνάμει θύτες και όχι μόνο ως εν δυνάμει θύματα. Πολύ εύστοχη η αναφορά και η προσέγγιση. Γιατί αν μαθαίνουμε από μικρά τα παιδιά μας να τα κάνουμε τσαμπουκάδες και να λέμε βαράτε όποιον βρει τα δύναμο ή ξέρεις ποιος εσύ ρε, εσύ είσαι ο γιος του τάδε, εσύ είσαι τάδε με το επίθετο, είσαι κριτήκαρος, είσαι θρακιώτης, είσαι κρασιάτης, είσαι ο γιος του τάδε και το ενθαρρύνεις το παιδί να δημιουργήσει μια άβρα έτσι και μια υπεροψία γύρω από το άτομό του, τότε
πολύ εύκολα το οδηγείς να γίνει θήτης. Γι' αυτό και πάλι λέω, είναι πολύ εύκολη, πολύ εύστοχη και σωστή η προσέγγιση του κέντρου πρόληψης, ότι θα πρέπει βασικά να νοθετούμε τα παιδιά μας να αποφεύγουν το bullying ως θήτες και φυσικά να αντιμετωπίζουν το bullying ως θύματα. Όλοι λένε και εύχονται ο Βαγγέλης Γιακουμάκης να είναι το τελευταίο θύμα αυτής της βίας, της σχολικής ή της, αν θέλετε, πιο πολύ εφηβικής βίας που ασκείται στα παιδιά. Τα σχολεία έχουν μεγάλη ευθύνη και οι δάσκαλοι σαφώς και σαφώς θα πρέπει να έχουν παρεμβατικό ρόλο. Μιλούσα προχθές με κάποιους δασκάλους οι οποίοι διχάζονταν η άποψή τους. Οι μεν έλεγαν ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρότητα. Κακώς δηλαδή έχουν χαλαρώσει τόσο τα πράγματα μέσα στα σχολεία, ότι θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία, ότι θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες έστω στοιχειωδώς, ενώ κάποιος έλεγε ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, ότι είναι παροχημένα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία πειθαρχία, τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίσουν μόνα τους και να κινούνται από μόνα τους, να είναι ανοιχτό το σχολείο και να υπάρχουν απεριόριστες ελευθερίες. Και εδώ κάπου οι απόψεις δίστανται. Εδώ φτάσαμε σε σημείο, κυρίες και κύριοι, να είναι ανοιχτά τα σχολεία για εμπόρους ναρκωτικών, αρκεί να είναι ανοιχτά τα σχολεία, και δεν αναφέρομαι μόνο επί της ουσίας, δηλαδή να είναι ανοιχτές οι πόρτες, και ανοιχτά γενικότερα, να υπάρχει μια έτσι εξωστρέφεια και να περιορίζουμε τα σχολεία όταν πρόκειται και όταν πρόκειται για θέματα σημαντικά και θέματα, αν θέλετε, ηθικής τάξης, ηθικών αξιών. Πρέπει και οι δάσκαλοι να καταλάβουν ότι η ελευθερία δεν σημαίνει κάνει ό,τι θέλει το παιδί. Δεν σημαίνει ασυδοσία. Σαφώς και θα πρέπει να υπάρχει στοιχειωδώς μια πειθαρχία για να μπορεί να παρέμβει ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, ο καθηγητής και να σταματήσει ακόμη και ένα φαινόμενο bullying όταν ξεκινάει. Γιατί όταν παρεμβαίνει ένας καθηγητής και τον γράφουν στα παλιά τους υποδήματα και σπέβδουν μάλιστα να τον εκβιάσουν και τον ίδιο τον καθηγητή, οι μαθητές του, αυτό σημαίνει δηλαδή δεν υπάρχει καμία υπακοή και πειθαρχία, γιατί τα πάντα είναι ελεύθερα, τότε πολλά κακά μπορούν να ξεκινήσουν από εκεί. Άρα λοιπόν είναι θέμα διαπαιδαγώγησης και θέμα το πώς δίνουμε τελικά στα παιδιά το ευζήν, αυτό που λέγεται ευζήν μέσα στα σχολιά μας. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το παίξω παιδαγωγός. Δεν είμαι ούτε παιδοψυχολόγος, ούτε ψυχολόγος, ούτε παιδαγωγός, ούτε εκπαιδευτικός. Αλλά σαν γονιός, σαφώς και ανησυχώ για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά και καθημερινά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι μόνο μέσα στα σχολεία, ακόμη και στις παιδικές χαρές. Έχω τύχει σε παιδική χαρά που είναι στη γειτονιά μου, στην Κυψέλη, να δέχονται νεαρά παιδιά έφηβοι bullying από μεγαλύτερους. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ποτέ δεν άκουσαν από τους γονείς ή από τους δασκάλους ένα μη ή ένα όχι. Δεν μπορεί να είναι αυτό το σύστημα της παιδαγώγησης που δίνουμε σωστό, όταν τα πάντα είναι ελεύθερα να τα κάνει ένα παιδί ή ένας έφηβος, ακόμη και σε βάρος κάποιου άλλου. Αυτό φυσικά θα πρέπει να το εξηγήσουν κάποιοι που βλέπουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, στους τραγικούς γονείς του Βαγγέλη που τον αποχαιρετούν σήμερα, που αποχαιρετούν σήμερα το παιδί τους. Τα υπόλοιπα επιτρέψτε μου να τα ακούω ως θεωρίες, απλά από ανθρώπους που βρίσκονται μακριά και είπαμε σε ξένα 100 ξυλιές. Αυτά και για το για τεράστιο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο επαναλαμβάνω, παρότι παίζει και αντιμετωπίζεται το τελευταίο καιρό κατά αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει και να υφίσταται ως κακέκτυπο, και μην πάμε μακριά, ως κακέκτυπο άλλων κοινωνιών, βλέπε αμερικάνικων, το οποίο περνάει μέσα από τα σύγχρονα μέσα και στα δικά μας τα σχολιά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και για το συγκεκριμένο θέμα. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει ένα αλαλού, υπάρχει ένας αναβρασμός στο Δήμο Ξάνθης, στην ΔΕΙΑΞ
και σε υπηρεσίες γενικότερα του Δήμου. Ένας αναβρασμός ο οποίος έχει αρχή, αλλά δεν ξέρω πότε θα έχει τέλος. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συζητηθούν πολλά πράγματα και εκτός υπηρεσίας διάταξης, από αυτά που συμβαίνουν και τρέχουν στις τελευταίες ημέρες. Το όριο της ανοχής, αν θέλετε, ή το περιθώριο που δίνεται σε μια νέα διοίκηση έχει παρέλθει. Υπενθυμίζω ότι διανύουμε τον 7ο μήνα από τη στιγμή που ανέλαβαν οι νέες διοικήσεις των Δήμων τις θέσεις τους, και αν πάμε και στις εκλογές του Μαΐου, μιλάμε για τον 10ο μήνα, μάλλον τον 11ο, οπότε πλέον έχει παγιατέψει το πράγμα. Ήδη ό,τι έπρεπε να είχε γίνει μέχρι σήμερα στο στάδιο της ενημέρωσης και της προετοιμασίας θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Περνάμε πλέον στο δεύτερο στάδιο. Και το δεύτερο στάδιο προβλέπει σκληρή και αυστηρή κριτική και δεν συγχωρεί πλέον λάθη προτάριδων. Αυτό το λέω έτσι γενικόλογα, γιατί ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε ένα προς ένα πολλά κεφάλαια. Από εδώ και στο εξής. Η εφημερίδα Θράκη σήμερα φιλοξενεί αρκετά και ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, μεταξύ των οποίων το πρωτοσέλιδό μας που έχει να κάνει με τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕ, στο ΤΕΒΕ, στην περίπτωση καταγγελίας ενός ειδημότης μας για το αγρόκτημα μαγκάνων και τον αναδασμό που έγινε εκεί με στοιχεία φωτιά, τα οποία ζητήθηκαν και από τον εισαγγελέα, για να δούμε πώς έγιναν οι αναδασμοί και πώς συνεχίζουν να εφίστανται κάποιοι από αυτούς που έχουν σαν αποτέλεσμα να εξαφανίζονται βοσκοτόπια, να χάνονται 1.800 στρέμματα και αρκετά ακόμα τέρατα και σημεία, τα οποία καταγγέλλονται και δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Θράκη. Ένα ρεπορτάζ φωτιά κυριολεκτικά που θα συζητηθεί και στις δικαστικές αίθουσες, εφόσον, επαναλαμβάνω, ήδη ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω στοιχεία. Το θέμα με τους επαγγελματίες έχει να κάνει με το αν και κατά πόσον θα πάρουν και πόση σύνταξη θα πάρουν, το θέμα δηλαδή που έδειξα χθες στην εκπομπή μου, το προσεγγίζουμε με απόψεις που καταθέτουν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι, και πολλά ακόμη θέματα, έτσι για να κάνουμε και μια γκρίζα διαφήμιση, όπως το θέμα των ραντεβού στο νοσοκομείο Ξάνθης που απασχολεί πάρα πολλούς, εκατοντάδες, χιλιάδες να μην πω, συμπολίτες μας, και την πρόταση που καταθέτει η Μέριμνα για να διαχειριστεί το θέμα, και ακόμη κάποια πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Επιλέγουμε λοιπόν ως εφημερίδα Θράκη να φύγουμε θέματα, προβλήματα, αλλά και απόψεις που έχουν ζουμί και αφορούν στους περισσότερους. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να κάνω και αυτήν μικρή έτσι αναφορά στην εφημερίδα μας, στην εφημερίδα Θράκη. Λοιπόν, με αυτό θα ολοκληρώσω την εκπομπή μου για σήμερα, ανώνοντας το ραντεβού για αύριο, γύρω στις 12:20. Να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.